Σωστά καταλάβατε, είναι το BlackBerry Torch 2 9810, στο πρώτο παγκόσμιο αποκλειστικά video review που γίνεται ή μάλλον που έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα, γιατί θα ακολουθήσουν και πάρα πολλά ακόμα. Ας πούμε εντάχει λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά για όσους δεν τα γνωρίζουν απ' έξω ή για όσους δεν τα έχουν διαβάσει μέχρι τώρα ή δεν τα θυμούνται. 3,2 ιντσών οθόνη, 640x480 ανάλυση, πολύ ανεβασμένη σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. 130 γραμμάρια το βάρος του, BlackBerry OS 7, 1,2 GHz μονοπύρινο επεξεργαστή, ενσωματωμένη μνήμη 8 GB και microSD slot για expansion memories, 768 MB RAM, υποστηρίζει ο browser του πλήρως Adobe Flash Player 11 και HTML5, wireless φυσικά όπως είχαμε μέχρι τώρα 802.11bgn, όλα τα πρότυπα, Bluetooth 2.1 ADR. Τα σημαντικά, επίσης σημαντικές προσθήκες σε σύγκριση με το προκάτοχό του, μαγνομήτερ, αξιλομήτερ, proximity sensor, OpenGLES υποστήριξη και NFC. Κάτι βέβαια αυτό το NFC δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το διαπιστώσουμε και εμείς οι ίδιοι. Η συσκευή, η πρώτη αίσθηση που δίνει στο χέρι είναι πολύ πιο στιβαρή και πολύ καλύτερη σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, τουλάχιστον σαν πρώτη αίσθηση στο χέρι, όσοι το πιάσανε δηλαδή στα χέρια τους έχουν να αναφέρουν όλοι ακριβώς την ίδια αίσθηση, ότι είναι πολύ καλύτερο ή σαν αίσθηση στο χέρι. Η οθόνη ανταποκρίνεται πάρα πολύ γρήγορα και απόλυτα φυσιολογικό είναι. Στο BlackBerry OS 7 ακόμα η version που τρέχει πάνω είναι η 7.0.0.100 leaked version. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην 186 όπως έχουμε φτάσει στο BlackBerry 9.900. Πάμε να δούμε λίγο, έχει snooze. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα την έκδοση που τρέχει, 7.0.0.100. Η συσκευή ακόμα είναι σε pre-production phase, βλέπετε ότι τα κουμπιά ακόμα δεν έχουν χρώματα. Από πίσω το ασημί αυτό το μεταλλικό μου αρέσει πάρα πολύ. Περίεργα πραγματάκια που βρήκαμε και δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε 100% τι είναι. Έχει μια επιλογή εδώ πέρα για USB accessories, smart accessories όπως το ονομάζει, τα οποία πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι. Μάλλον κάποια έκπληξη μας επιφυλάσσει RIM. Ο browser του είναι πάρα πολύ γρήγορος, πραγματικά μας εντυπωσιάζει. Υποστηρίζει Full HTML5. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα κιόλας και στο ανάλογο τεστ το score που παίρνει, είναι 277 το score που παίρνει στο html5test.com. Είναι πάρα πολύ καλό score για mobile browser. Γενικά, εγώ σαν κάτοχος του BlackBerry Torch του προηγούμενου έχω μείνει αρκετά εντυπωσιασμένος από τη γενικότερη ποιότητα της κατασκευής της συσκευής, η οποία δείχνει πολύ πιο στιβαρή από ό,τι σας είπα, από την οθόνη η οποία όντως είναι πολύ πιο εντυπωσιακή σε σύγκριση με το BlackBerry Torch 1, από την απόκριση του σε όλες τις εφαρμογές και σε ό,τι και να έχω φορτώσει και να έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα. Τα panels δεξιά-αριστερά, όπως ξέρουμε μέχρι τώρα από το BlackBerry OS 6. Και μην ξεχνάτε βέβαια πάντα ότι η version που έχουμε αυτή τη στιγμή στο χέρι μας πρόκειται για μία beta version. Δεν έχει κυκλοφορήσει καν ακόμα η συσκευή, δεν έχει βγει καν αυτό pre-production. Αυτά. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας ή οτιδήποτε θέλετε να μάθετε μέσω Facebook, Twitter, σχόλια στη σελίδα μας. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε θα το μάθετε από τους BlackBerry Experts.net σε αυτό το πρώτο παγκόσμιο video review. Ευχαριστούμε πολύ.